Καλησπέρα σας. Λέγομαι Εύη Σαχίνη και θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ενότητα που αφορά πρακτικές διάθεσης και ορθής χρήσης των αρχαιακών πηγών. Είμαι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και θα μου επιτρέψετε πριν δώσω το λόγο στους, στους ανθρώπους που θα κάνουν τις παρουσιάσεις, τους τρεις ομιλητές, να πω λίγα λόγια από την εμπειρία που έχω ως μέλος της κοινότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, αλλά και ως ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το θέμα της διάθεσης, των πρακτικών διάθεσης, μας απασχόλησαν πάρα πολύ. Να πω δύο λόγια ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο φορέας που οργανώνει και κάνει διάθεση της γνώσης που παράγει η χώρα. Και μόνο εξ αυτού το θέμα της διαχείρισης αρχείων, όχι με τη λογική που συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή λογοτεχνικών αρχείων, αλλά κυρίως συλλογών, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα μιας ερευνητικής δραστηριότητας, μας απασχόλησε από πολύ νωρίς. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έπρεπε να βρει τρόπους στην ψηφιακή εποχή, η οποία ξεκινούσε από τη δεκαετία του 90, να μπορέσει να οργανώσει με έναν αποτελεσματικό τρόπο όχι μόνο τα θέματα των καταλόγων των βιβλιοθηκών, αλλά και άλλων συλλογών, οι οποίες για μας, και επειδή ήμασταν και κομμάτι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ορίζανε αρχαιακές συλλογές. Οπότε η πρώτη μας εμπειρία ήταν το 1997 με την ψηφιοποίηση του Εθνικού Αρχείου των Διδακτορικών Διατριβών που διανόμου υποστηρίζουμε και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά προσπαθήσαμε να το κάνουμε είναι να μπορέσουμε ουσιαστικά να μετασχηματίσουμε ένα φυσικό αρχείο σε ψηφιακό. Όχι όμως ως ένα κατάλογο ενός κάποιον με κάποιους τίτλους, αλλά ως ένα αρχείο στο οποίο μπορούσε κανείς να έρθει σε επαφή με το ίδιο το περιεχόμενο. Αυτό ήταν και το πρώτο ερέθισμα το οποίο μας έβαλε σε αρκετά μεγάλο προβληματισμό για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και πώς πρέπει να οργανώσουμε τη δουλειά μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Ένα ζήτημα το οποίο πολύ νωρίς μας απασχόλησε επίσης ήταν το θέμα της διάθεσης. Η διάθεση για μας δεν ήταν όπως έτσι, για τους κλασικούς οργανισμούς, δηλαδή τις βιβλιοθήκες ή τα αρχεία ή τα μουσεία κλπ. Ήταν κάτι πολύ πιο προχωρημένο με την έννοια ότι έπρεπε να φτάσουμε στον τελικό χρήστη και έπρεπε να φτάσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό για να μπορέσει έτσι να αξιοποιηθεί το υλικό το οποίο είχαμε συγκεντρώσει στον καλύτερο βαθμό. Από πολύ νωρίς, σχεδόν 15 χρόνια πριν, ο τρόπος διάθεσης για μας ήταν η ανοιχτή πρόσβαση. Ακολουθήσαμε από πολύ νωρίς το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης και βέβαια εκεί πέρα ανακαλύψαμε όλα τα προβλήματα τα οποία αυτό είχε, ειδικά σε ό,τι αφορούσε αρχαιακό υλικό, το οποίο είχε πνευματικά δικαιώματα, δημιουργών κλπ. Μία παρένθεση σε αυτό, ξέρετε, όταν ένας οργανισμός σαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνήθως ασχολείται με θέματα τα οποία είναι επιστημονικά, η επιστήμη εκ των πραγμάτων είναι ανοιχτή. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να οργανώσεις υλικό επιστημονικό, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα είναι σαφώς πιο περιορισμένα, από το να οργανώσεις ένα αρχαιακό υλικό, το οποίο είτε λογοτεχνικό είτε κάποιο άλλο, το οποίο έχει πολύ πιο ισχυρά ζητήματα, δικαιωμάτων. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια της διάχυσης, νομίζω ότι κάναμε αρκετά πολύ μεγάλη δουλειά και με τον κύριο Τσιαβό που βρίσκεται δίπλα μου και θα είναι και ο πρώτος ομιλητής, για να μπορέσουμε έτσι τουλάχιστον με τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων να βρούμε λύσεις, όχι πάντοτε από την αρχή της πιο ίσως τις πιο δημιουργικές, αλλά στη συνέχεια αυτό που μας απασχολούσε είναι όχι απλώς η πρόσβαση, αλλά και η χρήση και η επανάχρηση του αρχαιακού υλικού, το οποίο ουσιαστικά είχαμε στη διάθεσή μας. Από την άλλη μεριά, το ζήτημα της συγκρότησης του αρχαιακού υλικού, το οποίο δεν ήταν μόνο δική μας δουλειά, αλλά ξαφνικά την δεκαετία, ειδικά του 2000, τέλος της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, υπήρχαν πάρα πολλά έργα ψηφιοποίησης, τα οποία τρέχανε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από φορείς, πνευματικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς, από μουσεία, από βιβλιοθήκες κλπ. Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε, πιστεύω, αρκετά μεγάλη συμμετοχή και συνεισφορά, κυρίως
στο θέμα των προδιαγραφών για την περιγραφή του υλικού που πήγαινε για ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση και κυρίως προδιαγραφές τόσο στην οργάνωση όσο και ζητήματα που ακούστηκαν και πριν από λίγο, θέματα authority files, ταξινομικών σχημάτων, ζητήματα λεξιλογίων, θησαυρών κλπ. Στα οποία ως ο αρμόδιος φορέας έπρεπε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Οι προδιαγραφές για την οργάνωση του υλικού, αλλά και για την ψηφιοποίηση του υλικού, αλλά και για τα ίδια τα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διαλειτουργήσουν, ήταν μέσα στις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει και πιστεύω ότι και ο επόμενος ομιλητής θα δείξει κάποια από αυτά τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να δώσω το λόγο, αλλά το θέμα των πρακτικών διάθεσης και της σοφής χρήσης αρχαιακών πηγών για έναν φορέα σαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διάθεσης, όπως σας είπα, η πρόθεσή μας είναι να βρούμε τρόπους με τους οποίους τα αρχεία θα έρθουν στους ερευνητές, στην επιστημονική κοινότητα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε αυτούς που τα αναζητούν, με έναν τρόπο τουλάχιστον ξεκάθαρο σε σχέση με τη χρήση και την επανάχρηση, σε δε τη συγκρότηση των αρχαιακών συλλογών στην ψηφιακή τους μορφή, η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε προδιαγραφές, να κοιτάμε τον έλεγχο των προδιαγραφών, να συγκεντρώνουμε μεταδεδομένα για να μπορεί κάποιος, και εκεί θα απαντήσω και λίγο στην ερώτηση που τέθηκε, την τελευταία ερώτηση που τέθηκε, το ΕΚΤΕ ουσιαστικά, ακριβώς λόγω του ρόλου του και επειδή δεν μπορεί να κοιτάει μόνο το επιμέρους, επικεντρώνει την προσοχή του στις πύλες, συγκεντρώνει δηλαδή τα μεταδεδομένα από επιμέρους ψηφιακά αρχεία, με έμφαση σε επιπλέον δουλειά, τεκμηρίωση, σημασιολογική επισήμανση κλπ. Ούτως ώστε εσείς που ψάχνετε, να μην ψάχνετε μόνο σε ένα συγκεκριμένο αρχείο στο βαθμό που δεν το ξέρετε, αλλά ψάχνετε θεματικά για να μπορείτε να βρείτε αυτό που αναζητάτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πύλες και διαμορφώνεται και μία τρίτη. Η μία αφορά κυρίως επιστημονικό περιεχόμενο, η δεύτερη αφορά κυρίως πολιτιστικό περιεχόμενο, μέσα στο οποίο υπάρχουν και λογοτεχνικά αρχεία, και τα οποία πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να τα κοιτάξει. Θα προχωρήσω λοιπόν στον πρώτο ομιλητή, που είναι ο κύριος Πρόδρομος Τσιαβός, θα μας μιλήσει για το Ανοιχτό Αρχείο και Ανοιχτή Επιστήμη, το παρόν και το μέλλον του Αρχείου Καβάφη. Ο κύριος Τσιαβός είναι επικεφαλής της ψηφιακής πολιτικής και ανάπτυξης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και θα ήθελα να πω ότι είναι για πολλά χρόνια ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, κυρίως σε θέματα αυτά που είπαμε, διάθεσης και διάχυσης και τρόπων με τον οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο θα έφτανε πραγματικά σε αυτόν που το αναζητούσε. Κύριος Τσιαβός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και εγώ κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και που έχουμε μαζί μας οργανισμούς όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ή τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ή το Πενάκι, πλέον 2-3 ή Γενάδιος. Δηλαδή, φορείς οι οποίοι έχουν μια δημόσια αποστολή την οποία την έχουν υπηρετήσει με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια πολλά χρόνια. Και να πω επίσης ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι τώρα σε άλλους οργανισμούς όπως εγώ που είμαι στο Ίδρυμα, περνώντας από αυτούς τους οργανισμούς, πραγματικά μάθαμε. Και το λέω έτσι δημοσίως, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολύ σοβαρούς δασκάλους. Λοιπόν, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, να γυρίσω λίγο στο κομμάτι που θέλω να δείξω σε σχέση με το τι είναι το ανοιχτό αρχείο και πώς πηγαίνουμε από τη φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα στο αρχείο Καβάφη, το οποίο είναι ένα ανοιχτό αρχείο, για να πάμε σε ένα αρχείο το οποίο μπορεί να υπηρετήσει αυτό που λέμε ανοιχτή επιστήμη. Όπως είπε και η κυρία Σαχίνη προηγουμένως, η επιστήμη δεν έχει και άλλη επιλογή, μπορεί να είναι μόνο ανοιχτή και η έρευνα μπορεί να είναι μόνο ανοιχτή. Είναι πολύ δύσκολο να περιορίσεις, είναι μια συλλογική διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να δούμε πώς πραγματοποιούμε το άνοιγμα αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτή την φωτογραφία, μία από τις αγαπημένες μας φωτογραφίες από το αρχείο Καβάφη. Να πω ότι προφανώς για τους ανθρώπους που κάνουν αρχαιακή δουλειά δεν είναι το πιο σημαντικό πληροφοριακό τεκμήριο.
Τι θέλω να πω. Πολύ συχνά, και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε με την ψηφιοποίηση, είναι ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι αισθητικά ενδιαφέρον ή κάτι το οποίο να είναι ως αντικείμενο ενδιαφέρον, αλλά όταν περνάς την ψηφιοποίηση, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ότι δημιουργείς ένα αμυγός πληροφοριακό αντικείμενο, το οποίο, όπως είπαμε και στο προηγούμενο πάνελ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί κτλ. Όταν έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος είναι οργανισμός εν τη ευρεία ενία δημοσίου συμφέροντος ή κοινοφελής, όπως είναι το Ίδρυμα ΟΝΑΣ ή όπως είναι οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί, η αξία η οποία υπάρχει για αυτόν τον οργανισμό δεν έγκυται από τον έλεγχο της πρόσβασης ή δεν έγκυται στο γεγονός στον περιορισμό της πρόσβασης. Έγκυται σε δύο πράγματα. Να μεγιστοποιήσει την πρόσβαση και να διαβεβαιώσει ότι υπάρχει μία σωστή τεκμηρίωση της αναφοράς, από πού έρχεται αυτό ή ποια είναι η προέλευσή του. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό μας το κάνουν και στην πρώτη φάση, την πολύ βασική φάση της ανοιχτής πρόσβασης, μας το δίνουν οι άδειες και μάλιστα τυποποιημένες άδειες Creative Commons όπως αυτές που χρησιμοποιούμε. Αν πάμε στην συλλογή στο αρχείο ΚΑΒΑΦ, θα δούμε τη συγκεκριμένη εικόνα. Μπορούμε να δούμε μια τεκμηρίωση η οποία έχει μια σημασία. Αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο website είναι ένα μέρος της τεκμηρίωσης της πλήρους. Δηλαδή υπάρχουν ίσως και κάποια άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την άδεια, τα οποία αν πάτε αυτή τη στιγμή στο website δεν θα τα δείτε. Ωστόσο, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το βγάλουμε, θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την τεκμηρίωση η οποία υπάρχει. Αυτή είναι κυρίως η αρχαιονομική τεκμηρίωση την οποία χρειάζεται και η οποία είναι πλήρης. Να πούμε ότι προκειμένου να ανοίξουμε το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα από το οποίο ξεκινάμε είναι η ίδια η αδειοδότηση. Εδώ είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Είναι άλλο πράγμα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και άλλο πράγμα πώς το αδειοδοτώ. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που είναι απαραίτητο είναι να εξηγήσουμε στο κοινό μας ότι αυτό το αντικείμενο είτε έχει αυτή την προέλευση, είτε έχει αυτή τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εάν είναι κοινό κτήμα, δηλαδή έχει εκλείψει ο χρόνος προστασίας, ο ιδιοκτήτης δεν υπάρχει πια, είναι κοινό. Υπάρχει όμως αυτός που είναι, σαν να λέμε, ο φύλακάς του, αυτός από τον οποίο προέρχεται. Και αυτό έχει μία σημασία ιδιαίτερη για τον ερευνητή, γιατί μπορεί να κρίνει την αξιοπιστία της πηγής. Γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναφέρεται η πηγή. Οι άδειες Creative Commons, ωστόσο, λύνουν και το ζήτημα του πώς διατίθεται η ίδια η ψηφιακή η φωτογραφία. Ακόμα και αντικείμενα τα οποία, το είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, ακόμα και αντικείμενα τα οποία είναι κοινά κτήματα στην υπηρετική Ευρώπη, κατά την κρατούσα ερμηνεία στις περισσότερες χώρες, όταν ψηφιοποιούνται, η φωτογραφία αποκτά εκ νέου πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο έγινε στην επιλογή αυτού που έχει πραγματοποιήσει την ψηφιοποίηση, πώς θέλει να το διαθέσει. Η επιλογή που κάναμε στο αρχείο ήταν να το διαθέσουμε με άδειες Creative Commons, κυρίως επειδή οι άδειες αυτές έχουν μερικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν πολύ χρήσιμες για κάποιον ο οποίος πραγματοποιεί έρευνα και ο οποίος θέλει να βρει ένα αντικείμενο. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι είναι κάθε φορά που τοποθετούμε μία τέτοια άδεια σε ένα ψηφιακό τεκμήριο, επειδή διασυνδέεται με το σημείο στο οποίο βρίσκεται το κείμενο της άδειας, με ένα link, το οποίο μπορεί να το διαβάσει το Google όταν ψάχνει, είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάποιον να αναζητήσει τεκμήρια και πόρους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα της περαιτέρω χρήσης. Επιτρέπουν δηλαδή στον ερευνητή να κάνει πράγματα με αυτές χωρίς να αναρωτιέται. Να θυμίσω ότι όταν κάτι υπάρχει στο διαδίκτυο και δεν έχει καμία σήμανση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό νομικά. Άρα λοιπόν οι άδειες αυτές είναι πολύ χρήσιμες, γιατί δεν είναι απλώς ένα κείμενο, είναι ένα τυποποιημένο νομικό κείμενο σε σταθερά σημεία απόθεσης, ώστε να ξέρουμε ότι δεν αλλάζουν ή όταν αλλάζουν αλλάζει και το versioning, και τέλος διασυνδέεται με το ίδιο το τεκμήριο. Να πούμε ότι οι άδειες υπάρχουν σε πολλές γλώσσες, υπάρχουν στα αγγλικά, είναι πάνω από 60 δικαιοδοσίες τις οποίες μπορείς να τις βρεις και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Σου επιτρέπουν να αντιγράψεις, να διανέμεις και να διαθέσεις περαιτέρω τι τον πόρο, σου επιτρέπουν να κάνεις προσαρμογές σε αυτόν και τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις είναι δύο. Το πρώτο είναι να πεις ποιος ήταν ο δημιουργός και αν έχουν γίνει αλλαγές. Αυτό είναι κάτι που συχνά το ξεχνάμε. Εάν έχεις κάνει αλλαγές σε σχέση με το πρωτότυπο, πρέπει να το πεις, εάν είσαι παράγωγο έργο. Και τέλος, τις αλλαγές αυτές πρέπει να τις διανύεις ακριβώς με τους ίδιους όρους. Αυτός ο τελευταίος όρος είναι ένας όρος που συναντάμε σε περιπτώσεις όπως η Wikipedia,
ή σε αρχεία όπως το δικό μας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τα κοινά, τους κοινούς πόρους. Δηλαδή, αναγκάζουμε και όποιον κάνει περαιτέρω αλλαγές, πάλι να είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει στα κοινά. Και το σύνολο αυτών των ελευθεριών είναι αυτό που ονομάζουμε στη βιβλιογραφία έργα, ελεύθερα πολιτισμικά έργα. Αυτά είναι τα έργα που οι μόνοι περιορισμοί που έχουν είναι η αναφορά και αυτό που είπαμε, η παρόμοια διανομή. Η άδεια καλύπτει τόσο τα δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα, τόσο τα τεκμήρια όσο και τα μεταδεδομένα, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί πολύ συχνά τι συμβαίνει, βλέπουμε μία συλλογή, μας λέει η συλλογή με τι άδεια είναι το τεκμήριο, αλλά δεν ξέρουμε με τι άδεια είναι τα μεταδεδομένα. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Πολύ συχνά κάποιος χρειάζεται να τραβήξει τα μεταδεδομένα για να χρησιμοποιήσει σε μία άλλη εφαρμογή ή να τα συνδέσει με μία άλλη συλλογή. Είναι το περίφημο ζήτημα του πώς ενοποιείς συλλογές. Τώρα, το ερώτημα που έχουμε είναι ότι αυτό όλο που συζητάμε είναι το βασικότατο πράγμα για να έχεις ανοιχτή πρόσβαση. Δεν συνιστά όμως ανοιχτή επιστήμη. Και εδώ είναι σημαντικό να εισάγω λίγο αυτή την έννοια. Η έννοια της ανοιχτής επιστήμης θα πει ότι το σύνολο της διαδικασίας, της ερευνητικής, από το πρώτο σημείο που μαζεύεις τα δεδομένα μέχρι το σημείο που παράγεις το ερευνητικό αποτέλεσμα και τελικά δημοσιεύεις το έργο, είναι δυνατόν να είναι προσβάσιμο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στο κοινό. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ανοιχτό λογισμικό. Χρησιμοποιούμε το ICA Atom, που είναι ένα ανοιχτό λογισμικό για αρχαιονομικά. Θα μπορούσε να είναι το DSpace, ας πούμε, που χρησιμοποιεί το ECK, θα μπορούσε να είναι το Omeka. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά λογισμικά και έχουμε από εκεί και πέρα τα ίδια δεδομένα ως ανοιχτά. Το επόμενο κομμάτι είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα γύρω από το υλικό μας, ώστε και αυτή να γίνει πιο ανοιχτό. Πώς θα γίνει αυτό? Δημιουργώντας ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές, εκπαιδευτικούς πόρους, επιτρέποντας, ενισχύοντας με διάφορους τρόπους την ανοιχτή πρόσβαση των άρθρων που γράφονται πάνω στον καβάφι. Αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη, μπορούμε να την κάνουμε στο τέλος. Και έχοντας διάφορες άλλου τύπου μεθοδολογίες πιο ανοιχτές, δηλαδή να καταλαβαίνει κάποιος πώς γίνεται η έρευνα, ώστε να μπορεί να την τσεκάρει και πόσο καλή είναι. Εδώ είναι ένα από το Foster, ένας κλασικός κατάλογος τι συνιστά ανοιχτή επιστήμη. Τον έχω εδώ όχι για να τον διαβάσουμε, αλλά για να καταλάβουμε ότι περιλαμβάνει ένα τεράστιο εύρος ενεργειών, οι οποίες συνήθως εμπνέονται από τις φυσικές επιστήμες, αλλά έχουν μεγάλη εφαρμογή και στην πραγματικότητα και στις κοινωνικές επιστήμες. Τώρα, θα ήθελα λίγο, κλείνοντας, να δείξω λίγο ποια είναι τα επόμενα βήματα σαν έμπνευση και ποια είναι ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στα αρχεία. Και θα σας δείξω μερικές αρχιακές πρακτικές που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη είναι μια υπόθεση του 2008, το Bundesarchiv, το γερμανικό αρχείο, το ομοσπονδιακό, το οποίο δόρισε 100.000 εικόνες στο Wikimedia Commons, στη συλλογή του Wikimedia. Γιατί το αναφέρω εδώ αυτό? Για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι πράγματι είναι μια τεράστια συλλογή, η οποία μπήκε σε ένα κοινό πόρο, δεν μπήκε στην υποδομή του Bundesarchiv. Μπήκε στην υποδομή της Wikipedia, του Wikimedia Commons, και αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα για ένα αρχείο να δώσει ένα υλικό σε μια πλατφόρμα την οποία δεν ελέγχει και την ελέγχει μια κοινότητα. Και να πω και ένα κομμάτι εδώ θέλω να δείξω. Unclear license status. Αυτό που διαπιστώσαμε, επειδή είχαμε συμμετάσχει και σε αυτό το project, είναι ότι όταν βγήκε τελικά το υλικό, πάρα πολύ υλικό που πίστευε το αρχείο το είχε καθαρίσει, δηλαδή ήξερε σε ποιον ανήκε, δεν ήξερε. Και τώρα πια έχει μια ολόκληρη διαδικασία 10 χρόνια μετά, που ακόμα έχουμε διάφορους χρήστες που λένε αυτή η φωτογραφία ανήκει στον προπάκο μου, είναι δική μου, δεν ξέρω εγώ τι, και ψάχνουν ακόμα να βγάλουν άκρη. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι το υλικό υπάρχει παρόλα αυτά. Εδώ κάνανε ένα άλμα λίγο νομικό, αναστρέψανε το τεκμήριο. Συνήθως δεν βγάζεις ότι δεν ξέρεις ότι είναι ανοιχτό, και όταν είσαι δημόσιος φορέας, πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Εδώ κάνανε ένα άλμα πίστης, κάπως το καταφέρανε. Μετά δείχνω ένα άλλο παράδειγμα, είναι από το Internet Archive και έχω το Pacman. Είναι η τεκμηρίωση ενός λογισμικού. Γιατί το λέω αυτό και τι σχέση έχει αυτό με τον Καβάφη? Είναι ότι βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ότι όταν πας να κάνεις τεκμηρίωση και να δείξεις ένα αρχείο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιήσεις πολύ σκληρούς αρχαιονομική κατάταξη. Μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στο κοινό μας. Στο κοινό σου, για παράδειγμα, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουν reviews. Ένα άλλο αρχείο, όσοι το ξέρετε, το Ubu Web. Εμείς είχαμε κάνει και μία εκδήλωση εδώ. Δεν μπορούσα να το πείσω ότι είναι και το πιο νόμιμο αρχείο. Είναι ένα αρχείο από βίντεο, κυρίως τέχνης, τα οποία δεν έχει ζητήσει κανείς δικαιώματα ποτέ.
Αλλά είναι αυτό που λέει, μου είχε πει ένας καθηγητής από το Duke όταν συζητάγαμε και έλεγα ότι πρέπει να καθαρίσει όλα τα δικαιώματα και μου είχε πει αυτός, πραγματικά πιστεύεις ότι θα το δει κανένας. Αν ήσουν φαρμακευτική να το καταλάβω. Τώρα βέβαια όταν είσαι ίδρυμα ονάση δεν μπορείς να τα κάνεις δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Ωστόσο στο web αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τεκμηρίωση τη βλέπετε πόσο απλή είναι. Χρησιμοποιεί ένα Vimeo και μία απλή περιγραφή με δύο πραγματάκια. Δεν παιδεύεται πολύ γιατί ο χρήστης του είναι τέτοιος που δεν χρειάζεται αυτό το υλικό. Παρά το γεγονός ότι είναι και επιστημονικός χρήστης. Να πάω σε κάτι λίγο πιο επιστημονικό, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην πιο σημαντική πλατφόρμα που υπάρχει ίσως αυτή τη στιγμή από πλευράς περιεχομένου που βρίσκουμε, το Search Culture. Και εδώ θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι ο Καβάφης, παραδόξως. Εδώ αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν έκανε αυτή τη δουλειά το ΕΚΤ, το οποίο ήταν, με διορθώνετε κύριε Σαχίνη, 12-16. 12-15. Λοιπόν, αυτό, γιατί το λέω, γίνεται το 12-15 αυτή η δουλειά και τι κάνει, τραβάει υλικό από πολλαπλά αρχεία, είναι περίπου 1 εκατομμύριο τεκμήρια, πάνω από 1 εκατομμύριο τεκμήρια. Όχι, γιατί έχουμε μεταφέρει μερικά στο Open Archives, έχουμε χωρίσει το ερευνητικό και το πολιτιστικό. Είναι περίπου 500.000, δεν μιλάμε για κάτι μικρό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αν δείτε τη δουλειά που έγινε εδώ βλέπετε το εμπλουτισμό που έχει γίνει, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε σύγχρονα σχήματα, και να μοιάζει, και είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι το κομμάτι, είναι γυροπεράνα, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το σχήμα. Έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορα σχήματα, ανάλογα και με το ψηφιακό αρχείο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι φορείς. Ναι, πάντως αλλά ένα doubling core. Είναι doubling core στην πραγματικότητα, μία μορφή doubling core. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει όλο το υλικό, όχι την τεκμηρίωση εδώ, η οποία γίνεται το 12-15 και τραβάει υλικό από ένα αποθετήριο του Πανδέκτη, ο οποίος μπορεί να είναι... Τέλος του είναι... 2006, 10 χρόνια πριν. Γιατί το λέω αυτό, τα αρχεία εξακολουθούν να είναι ζωντανά. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε το 2006 δεν μπορεί να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Βέβαια, μου είπε η κυρία Σαχίνη στο διάλειμμα ότι τώρα ετοιμάζεται ένα refactoring αυτού του πράγματος. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και σε αυτή τη μορφή, και ίσως είναι καλύτερο για το παράδειγμά μας, βλέπουμε πώς μπορείς να τραβήξεις πολλαπλά αρχεία, να δημιουργήσεις μια ενότητα και να δώσεις μια άλλη εμπειρία στο χρήστη. Θα κλείσω με το Rizom, που είναι το αρχείο έχει δύο λογισμικά τα οποία έχει φτιάξει. Το ένα ενδιαφέρον που θέλω να δείξω είναι το Old Web. Στο Old Web σου δείχνει πώς ήταν να πλοηγήσεις στο διαδίκτυο με έναν παλιό browser. Πώς θα ήταν να πλοηγούσουμε στο διαδίκτυο το 2003. Έτσι. Και ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι ότι τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ μια διεύθυνση να βάλω. Ίσως να βάλω ένα γιαχού που είναι κλασικό. Αυτό γιατί το λέω, σχετίζεται με την κουβέντα και την παρουσία της Ναταλίας προηγουμένως με τη Susan Sontag. Το τι βλέπεις έχει πολύ να κάνει με το πώς το βλέπεις και το πότε το βλέπεις. Εδώ είναι όπως βλέπαμε το Yahoo.com το 2003. Έχει πάρει τα δεδομένα από το Internet Archive και έχει φτιάξει κάποιους emulators των browsers και μπορείς και βλέπεις πώς ήταν. Προφανώς δεν έβλεπες πολλά πράγματα που φαίνεται το 2003. Μπορείς να δεις πώς ήταν η εμπειρία της προήγησης τότε. Τώρα, κλείνοντας όλο αυτό και πηγαίνοντας πάλι στους βαρβάρους και στο Καβάφη, να πούμε ότι εμείς πρέπει αυτό που τα επόμενα βήματα που αναζητούμε, ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι αυτά τα επόμενα βήματα, και εκτός από τα πράγματα που έχουμε κάνει, δηλαδή έχουμε καθαρίσει τους πόρους, έχουμε βγάλει τις άδειες, έχουμε τις πολιτικές μας, έχουμε κάποια σταθερά σημεία στα οποία βρίσκεται το υλικό, έχουμε κάνει τεκμηρίωση. Πρέπει να πάμε στο επόμενο κομμάτι, που βλέπετε είναι μεγάλη λίστα, και πρέπει να δούμε σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή ποιοι από αυτούς τους στόχους είναι οι πιο άμεσα εφικτοί. Δηλαδή, το θα πάμε περισσότερο προς το Wiki, είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε για μέλος της συλλογής. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Σας έδειξα αρκετά παραδείγματα για το πού μπορούμε να πάμε. Εμείς σίγουρα θέλουμε να πάμε σε μια πιο βαθιά ψηφιοποίηση και τουλάχιστον για μέλος της συλλογής να ακολουθήσουμε το κομμάτι του Wiki. Σταματάω εδώ, είμαι εκτός χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ήθελα να
καλέσω στο βήμα την Δόκτωρα Γιάννη Μπενάρδου, συνεργάτηδα ερευνήτρια της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και επίσης συνεργάτηδα του Information Studies University of Glasgow και του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να μας κάνει παρουσίαση με θέμα «Βαρέθηκα να βλέπω τη σκηνή και σήκωσα τα μάτια μου στα θεωρία», το Ψηφιακό Αρχείο Καβάφη και η Ερευνητική Κοινότητα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ευχαριστώ κυρία Σαχίνη, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά την στέγη του Ιδρύματος Ωνάς για την πρόσκληση και ιδιαιτέρως προσωπικά τον πρόδρομο το αρχείο και τον πρόδρομο Μουσιαγό που με κάλεσε σήμερα εδώ να μιλήσω τη σκοπιά της ερευνητικής κοινότητας και δει από τη σκοπιά των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Σε ένα πολύ πρόσφατο άρθρο του, ο Τζον Στακ, ψηφιακός διευθυντής του Science Museum στο Λονδίνο, ισχυρίζεται πως ένα αρχείο δεν είναι πλέον μόνο μια φυσική οντότητα, αλλά και ένας ψηφιακός τόπος. Οι προσταγές της ψηφιακότητας, τονίζει ο Στακ, και η εξέλιξη των μουσιακών και αρχαιακών συλλογών κατά την τελευταία 25 ετία, κατόπιν όλων αυτών των έργων ψηφιοποίησης που αναφέραμε, καλούν τα αρχεία και εν γέννη τους πολιτιστικούς οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν την εμπολής εδώ και δεκαετίες εδρεωμένη αποστολή τους. Είναι αληθές πως τα αρχεία πρέπει πλέον να υποστηρίζουν τη συλλογή, την επιμέλεια, τη διατήρηση, την πρόσβαση και τη διάθεση ψηφιακών τεκμηρίων πολλαπλών τύπων από τον ευρύτερο χώρο της ψηφιακής κληρονομιάς. Έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνες, πολυμέσα, 3D σαρώσεις, σύνολα δεδομένων, λογισμικό, υβριδικό, λογισμικό και πολλά ακόμα. Αυτές οι νέες μορφές συλλογών απαιτούν νέες πολιτικές, νέες υποδομές και νέες προσεγγίσεις για το πώς και το πού μπορεί το αρχείο να καταστεί προσβάσιμο. Η νέα ψηφιακή συνθήκη απαιτεί συνεπώς από τα αρχεία και τους πολιτιστικούς φορείς να αναδιαμορφώσουν τη νέα παγκόσμια εμβέλεια και αποστολή τους. Η είσοδος ενός αρχείου είναι πλέον η σελίδα αποτελεσμάτων της μιας μηχανής αναζήτησης. Οι νέες προθήκες είναι τα web interfaces. Οι νέες επεξηγηματικές λεζάντες είναι πολυμεσικές αφηγήσεις και διαδραστικά ψηφιακά τεκμήρια και εκθέματα, τα οποία απευθύνονται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές ομάδες κοινού και απαντούν σε διαφορετικές προσδοκίες και ανάγκες. Αρχικά λίγα λόγια για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή τόσο η προσέγγιση μου, όσο και η ερευνητική κοινότητα στην οποία ανήκω. Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες ή σπουδές είναι ένα επιστημονικό πεδίο διεθνούς πλέον παρουσίας. Στα 15 χρόνια από την έκδοση του Blackwell's Companion to the Digital Humanities, το οποίο καθιέρωσε και τον όρο Digital Humanities, έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αύξηση ερευνητικών έργων, κέντρων, συνεδρίων, περιοδικών και βιβλίων, ενώ το πνεύμα του κινήματος αυτού αποτυπώθηκε και σε ένα μανιφέστο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, το 2002. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη του πεδίου, καθώς και η ιδέα ότι η έρευνα που εκκινεί και προκύπτει από τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων, μπορεί να ανοίξει νέες επιστημονικές προοπτικές τόσο στον ψηφιακό χώρο όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, έχει οδηγήσει στην υπόθεση πως οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες θα πάψουν να αποτελούν ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες προσελκύουν τόσο πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν μετατραπεί σε έναν ελεύθερα κειμενόμενο σηματοδότη, ένα free-floating signifier, όπως πολύ εύστοχα είχε περιγράψει ο Ματ Κίρχενμπαουμ, δηλαδή αποτελούν μια εύπλαστη ετικέτα αυτοπροσδιορισμού, η οποία είναι αγωητευτικά αλλά και παραπλανητικά περιεκτική, inclusive κατά το αγγλικό, εφόσον όλοι οι ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών είναι τρόπον πεινά πλέον ψηφιακοί, χρησιμοποιούν δηλαδή ούτως ή άλλως σε κάποιο βαθμό ψηφιακά δεδομένα. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθώ και να προκαλέσω, ελπίζω, συζήτηση στη συνέχεια. Τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών των ψηφιακών αρχείων, όπως αυτό του Κωνσταντίνου Καβάφη. Οι περισσότεροι ερευνητές σήμερα δημιουργούν και οργανώνουν οι ίδιοι ψηφιακούς πόρους, έγινε συζήτηση επί τούτου νωρίτερα, και εμπλέκονται εκτενώς και στη δραστηριότητα της ψηφιακής επικοινωνίας, είτε μέσω ψηφιακών δημοσιεύσεων ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Οι μέθοδοι ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας είναι πλέον θεμελιώδεις στη διάχυση αλλά και στην τεκμηρίωση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο και μέσω της διαρκούς επανάχρησης, επανερμηνείας και δημοσιοποίησης ψηφιακών πόρων, παρατηρούμε να αναπτύσσεται ένα διαρκώς βελτιούμενο πλαίσιο για την κατανόηση της ερευνητικής αξίας του ψηφιακού περιεχομένου, τη βιωσιμότητά του και το μετασχηματισμό της παραγωγής και κατανάλωσης γνώσης. Ποιος ο ρόλος λοιπόν που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το αρχείο Καβάφη στο τοπίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και δει, ας μου επιτραπεί ο όρος, της ψηφιακής φιλολογίας.
κατά καιρούς και εν μέσω μιας ολοένα αυξανόμενης παρουσίας ψηφιακών πρωτοβουλειών και υποδομών στη χώρα, θα ονομάσω μερικές, όπως για παράδειγμα η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και τη Καινοτομία Απολωνής, αλλά και μερικά από τα σοβαρότερα ψηφιακά έργα υποδομής σε ό,τι αφορά στην ελληνική φιλολογία, όπως οι μεγάλες ψηφιοθήκες που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, η Ανέμη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι Συλλογές Περιοδικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και οι Συλλογές Εφημερίδων της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχουν εκφραστεί απολύτως δικαιολογημένες επιφυλάξεις για τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητα των ψηφιοποιημένων αρχείων στη φιλολογική έρευνα. Όπως πολύ εύστοχα είχε παρατηρήσει σε μια ομιλία του 2015 ο καθηγητής κύριος Καγιαλής, ο οποίος κάθεται ανάμεσά μας, μίλησε νωρίτερα και θα ξανατοποθετηθεί, και τον διαβάζω, κανείς δεν είναι, έλεγε, στη θέση να μετρήσει πόσοι νεοελληνιστές αξιοποιούν σήμερα τα ερευνητικά το ψηφιοποιημένο πλούτο του ελληνικού 19ου και θα προσέθετα και 20ου αιώνα, ούτε και κυρίως με τι τρόπο το κάνουν. Δεν θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ως δείκτες για ένα τέτοιο υπολογισμό τις παραπομπές, έλεγε, σε δημοσιεύματα. Καθώς εν γέννη συνεχίζουμε να παραπέμπουμε αποκλειστικά στις έντυπες πηγές. Ο κύριος Καγιαλής μιλούσε φυσικά για τη φιλολογία, αλλά αυτή η διατύπωση καλύπτει πλήρως τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο εύρος τους, δηλαδή την ιστορία, την αρχαιολογία κτλ. Εμπειρικά, ωστόσο, θα αποτολμούσα, έλεγε πριν 4 χρόνια ο κύριος Καγιαλής, την εκτίμηση ότι οι νεοελληνιστές δεν προσεγγίζουν το αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό είναι πρόβλημα στο βαθμό που συμφωνούμε ότι το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν κάτι περισσότερο από μία λύση για την αποθήκευση και τη συντήρηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Πώς μπορεί λοιπόν να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή παραδείγματος, πώς μπορεί το αρχείο Καβάφη να αποτελέσει μέρος της καταλυτικής αυτής διαδικασίας? Πώς, με άλλα λόγια, το αρχείο Καβάφη θα μετατραπεί σε ένα ψηφιακό ερευνητικό πόλο για τη χρήση, την επανάχρηση και τη διασύνδεση φιλολογικών δεδομένων? Ο πιο εμπεριστατωμένος και ίσως μοναδικός τρόπος να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα είναι η συστηματική τεκμηρίωση των απαιτήσεων των χρηστών, εν προκειμένου των ερευνητών, με βάση τη λεπτομερή, πολύπλευρη και πλούσια κατανόηση των πρακτικών και των αναγκών τους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των ψηφιακών πόρων για ερευνητικούς σκοπούς, δεν αρκεί να γνωρίζουμε αφιψηλού ποιες συγκεκριμένες λειτουργίες απαιτούν οι μελετητές ή πώς χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες, αλλά είναι απαραίτητο να μελετήσουμε αυτές τις διαστάσεις στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης προοπτικής στις πρακτικές της έρευνας σε ψηφιακά λογοτεχνικά αρχεία με επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το αρχείο Καβάφη καλείται να διαρωτηθεί ποια είναι η διάδραση την οποία προσδοκά και ενθαρρύνει μεταξύ ερευνητών και αρχαίου υλικού. Παθητική αναζήτηση, επανάχρηση, εμπλουτισμό. Ποιος είναι ο βαθμός πολυπλοκότητας του περιεχομένου, και μιλάω για format, multimodality κτλ. Και πώς αυτός αντιμετωπίζεται. Και φυσικά, όπως γνωρίζει άριστα ο πρόεδρος Τσιαβός, πώς αντιμετωπίζουμε θέματα δικαιωμάτων και άλλα νομικά ζητήματα σε ψηφιακό υλικό που προκύπτει από τη χρήση του αρχείου. Και εδώ έρχεται το κεφαλαιόδες θέμα του user experience, της εμπειρίας του χρήστη, όπου η άνωθεν θεσμική οργάνωση, το top-down όπως λέμε, καλείται να συναντηθεί με αυτή τη μετακυδαιμονική, χρηστοκεντρική, εμπειρική προσέγγιση που περιέγραψα προηγουμένως. Τι χρειάζεται οι ερευνητές? Τι χρειάζονται, με συγχωρείτε, σε τι δίνουν αξία? Ποιες είναι οι ικανότητες και ποια τα όρια τους? Και εν τέλει, ποιοι είναι οι θεσμικοί στόχοι και ποιοι οι περιορισμοί του αρχείου? Και πώς αυτά τα δύο μπορούν να συναντηθούν στο μέλλον? Για να παραφράσω τον ποιητή και τον τίτλο της εισήγησής μου, χρειάζεται να πάψουμε να βλέπουμε μόνο τη σκηνή και να σηκώσουμε τα μάτια μας στα θεωρία, εκεί που βρίσκεται το κοινό και οι κοινότητες πρακτικής, να τις προσεγγίσουμε και να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις μεθόδους τους, ώστε το αρχείο Καβάφη να εξελιχθεί σε πραγματικό ψηφιακό τόπο. Καταλήγοντας, θα ήθελα να θέσω τον πύχη του αρχείου Καβάφη ακόμα υψηλότερα. Με την ανάπτυξη και τη διάθεση προς χρήση ψηφιακών συλλογών για έρευνα, μπορούμε πλέον να αναπτύξουμε ερωτήματα σχετικά με το πώς το ψηφιακό υλικό, το ψηφιακό περιεχόμενο, δεν μας βοηθά μόνο να κάνουμε έρευνα αποτελεσματικότερα, αλλά και κάτι παραπάνω. Το ψηφιακό περιεχόμενο δύναται και καλείται να λειτουργήσει ως μια αιρετική, μετασχηματιστική παρέμβαση που διαταράσσει τα επιστημολογικά παραδείγματα και ενθαρρύνει την εμφάνιση νέων ειδών διανόησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη Τζουβάρα, ο οποίος είναι έμπειρος ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
να μας μιλήσει καλές πρακτικές, με το θέμα καλές πρακτικές, διάθεση και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά η δήλωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ομολογώ πως δεν ήμουν βέβαια προετοιμασμένος για ένα τέτοιο κοινό. Η παρουσίαση μου είναι λίγο πιο τεχνική. Άρα είναι και στα αγγλικά, διότι συνηθίζεται στον χώρο μας, επειδή οι περισσότεροι όροι είναι στα αγγλικά και πολλές φορές ακούγονται λίγο αστείοι στα ελληνικά. Όπως θα αναφέρω έναν όρο, το crowdsourcing, ξέρω εγώ, που λέμε, τον λέμε πληθωπορισμό. Αμφιβάλλω κάποιος γνωρίζει τι είναι ο πληθωπορισμός. Το crowdsourcing ακούγεται, το καταλαβαίνουμε πιο καλά. Άρα γενικά είναι μια δικαιολογία που έχω εδώ πέρα γιατί παρουσιάζουμε στα αγγλικά, ότι οι περισσότεροι είναι τεχνικοί όροι όπου στα αγγλικά τους καταλαβαίνουμε καλύτερα, άρα έχω την παρουσίαση στα αγγλικά. Εγώ βέβαια θα μιλάω στα ελληνικά και θα προσπαθήσω όσους όρους μπορώ να τους μεταφράσω. Λοιπόν, άρα θα προσπαθήσω να σας πω κάποια πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γενικά, εγώ βρίσκομαι στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετέχω σε ευρωπαϊκά έργα στον χώρο του ψηφιακού πολιτισμού. Είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, κοντεύω τα 20, άρα γνωρίζω κάποια πράγματα που θα προσπαθήσω να σας τα πω και εσάς. Όπως έγινε μια ερώτηση πριν, που είπε κάποιος αν υπάρχει κάποιο, μια πλατφόρμα που μπορεί να βρει πολιτιστικό περιεχόμενο σχετικά με λογοτεχνία ή σχετικά με άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η πλατφόρμα και ονομάζεται Europeana. Είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, europeana.eu, είναι το URL. Είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, όπου έχει πολιτιστικά ψηφιακά τεκμήρια από όλη την Ευρώπη. Από μουσεία, από βιβλιοθήκες, από αρχεία, από τα ακουστικά αρχεία, από παντού. Υπάρχει από το 2008, αν δεν κάνω λάθος, που ονομάζεται Europeana. Υπάρχει από λίγο πιο πριν, λεγόταν European Digital Lab, τώρα λέγεται Europeana, και έχει περί τα 60 εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια. Αρκετά, πάρα πολλά. Άρα όποιος θέλει να βρει κάτι σχετικά με τον πολιτισμό της Ευρώπης και όχι μόνο, μπορεί να πάει στο europeana.eu και εκεί πέρα να κάνει αναζητήσεις. Μετά θα σας πω λίγο πώς οργανώνονται οι φορείς για να δώσουμε περιεχόμενο στην Europeana γύρω από τους θεματικούς συσσωρευτές ή τους aggregators όπως τους λέμε στα αγγλικά ή γύρω από τους εθνικούς συσσωρευτές, τους national aggregators όπως είναι το ΕΚ. Μετά θα μιλήσω λίγο για το πώς μπορούμε να δώσουμε δεδομένα στην Europeana. Δεν θέλω να είναι γύρω από την Europeana μόνο η παρουσίασή μου. Απλά μέσω της Europeana θέλω να σας πω κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω για την Europeana. Θα πούμε λίγο για την ποιότητα των μεταδεδομένων, που είναι αυτό που συζητιέται πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Και όλα τα funds που δίνονται σε ευρωπαϊκά έργα σχετίζονται με την ποιότητα των μεταδεδομένων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά για να ψηφιοποιηθεί υλικό και για να τεκμηριωθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στοχεύσουμε να δούμε πώς αυτό το υλικό θα γίνει καλύτερα αναζητήσιμο. Πώς θα γίνει αυτό, αυξάνοντας την ποιότητα και των μεταδεδομένων και του ψηφιακού υλικού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνολογίες όπως είναι αυτή που λέμε εδώ πέρα, Linked Open Data, που μπορεί κανένας να την έχει ξανακούσει, που είναι η τεχνολογία πώς συνδέουμε σημασολογικά δύο οντότητες ή δύο τεκμήρια που υπάρχουν, ένα εδώ που μπορεί να υπάρξει ένα στην Αγγλία. Θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες μετά. Μετά θα πούμε λίγο για το σημασολογικό εμπλουτισμό, οπότε θα τα πούμε αυτά για τέλος ο χρόνος. Και στο τέλος θα πούμε λίγο για το πώς μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνολογίες εκμής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, AI, machine learning, και πώς μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και το κοινό και τεχνολογίες όπως το crowdsourcing. Να σας πάω λοιπόν λίγο γρήγορα και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν με δύο τρόπους που μπορούν κάποιος να δώσει υλικό στην Europeana. Είτε μέσω αυτών των θεματικών συσσωρευτών που είναι συσσωρευτές για βιβλιοθήκες ή για μουσεία ή για φωτογραφίες ή για αρχαιολογικά, παύλα, αρχιτεκτονικά τεκμήρια. Άρα υπάρχουν αυτοί οι συσσωρευτές οι οποίοι έχουν από κάτω Ινστιτούτα πολιτιστικά, τα οποία δίνουν υλικό τα τεκμήριά τους εκεί πέρα και αυτοί μετά με τη σειρά τους θα δίνουν στην Europeana ή μέσω των εθνικών συσσωρευτών όπως είναι το ΕΚ, αντίστοιχα υπάρχουν σε όλες τις χώρες, το BNF αν δεν κάνω λάθος είναι στην Γαλλία ο εθνικός συσσωρευτής, British Library είναι στην Αγγλία και πάει λέγοντας όλοι έχουν έναν εθνικό συσσωρευτή όπου συσσωρεύει το ψηφιακό πολιτιστικό υλικό της κάθε χώρας. Άρα,
Να μπούμε λίγο στην ποιότητα. Η ποιότητα θεωρείται αυτή τη στιγμή των μεταδεδομένων και του ψηφιακού υλικού είναι αυτό που συζητιέται πιο πολύ και είναι και αυτό που χρηματοδοτείται. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, είναι σημαντικό να έχουμε ποιότητα και στο ψηφιακό μας υλικό και στα μεταδεδομένα. Όπως αυτό που είπε πριν ο πρόδρομος για τη βαθιά ψηφιοποίηση, να πω και εγώ ένα δικό μου όρο, βαθιά τεκμηρίωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά το λέω τώρα. Είναι πιο βαθιά ακόμα. Δηλαδή. Ίσως πώς θα τα συνδέσουν μεταξύ τους, αυτό που θα πω παρακάτω. Άρα, να μην μείνω εδώ πέρα παραπάνω, να πω ότι έχουν θεσπιστεί κάποια επίπεδα, όπου τέσσερα επίπεδα, TR1, TR2, TR3, TR4, που ορίζουν την ποιότητα των μεταδεδομένων. Όπου άμα υπάρχει, άμα το υλικό, π.χ. το ψηφιακό, είναι πάνω από τόσα πίξελ, είναι στο TR1, είναι ακόμα περισσότερα TR2 και πάει λέγοντας. Επίσης, έχει σχέση με τις άδειες, όπως δηλαδή άμα χρησιμοποιεί Creative Commons ή τι άδεια μέσα από το Creative Commons, άμα είναι free for use, άμα είναι non-commercial ή άμα δεν είναι, Creative Commons ή άμα έχει direct link στο ψηφιακό υλικό ή να μην έχει direct, δηλαδή να μπορείς απευθείας να πας να δεις το ψηφιακό αντικείμενο στον χώρο, στον οργανισμό που τον έχει τεκμηριώσει κτλ. Άρα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες τώρα αυτές, γιατί δεν έχουμε το χρόνο για να προχωρήσουμε ίσως τα λίγο πιο σημαντικά. Κατά την άποψή μου, να πούμε λίγο για τα διασυνδεδεμένα δεδομένα, τα linked open data, τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει γενικά το μοντέλο με το οποίο τεκμηριώνουμε τα δεδομένα μας, παράγουμε τα μεταδεδομένα μας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσουμε τα τεκμήρια. Το είπε κάπως ο πρόδρομος, πάλι λέγεται το πρόδρομο. Λέμε ενοποιημένες συλλογές, κάπως έτσι το πες, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, άρα ας τα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει η οντότητα Καβάφης, όπου υπάρχει στο αρχείο του Καβάφη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μεταδεδομένα, φυσικά και το Καβάφη. Αλλά υπάρχουν και συλλογές που στην Αγγλία, στην Γαλλία, μπορεί στην Αμερική, οι οποίες αναφέρονται στο Καβάφη. Και εκεί πέρα, άρα στα μεταδεδομένα, υπάρχει η οντότητα Καβάφης. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα δύο μπορούμε με αυτόματο τρόπο να συνδέσουμε αυτές τις δύο συλλογές. Όχι, μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να κάτσει να δει, α, εδώ λέει για τον Καβάφη, α, εκεί λέει για τον Καβάφη, να τα ενώσουμε. Πόσο μπορεί να γίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να βρούμε αυτόματους τρόπους. Άρα, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία του web, η οποία λέγεται URIs, Unique Resource Identifiers, μπορούμε σε αυτές τις οντότητες να δίνουμε ένα τέτοιο μοναδικό ID, με αποτέλεσμα όλοι να μπορούμε να κάνουμε που χρησιμοποιούμε την οντότητα Καβάφη, point σε αυτή την οντότητα, έτσι ώστε μετά με αυτόματο τρόπο να μπορούν να ενοποιούνται οι συλλογές. Είναι πολύ απλό στη θεωρία, είναι λίγο πιο δύσκολο στην πράξη, αλλά αυτός είναι ο τρόπος να χρησιμοποιούμε URIs, είναι μια τεχνολογία του παγκοσμίου μισθού, για να μπορούν όλοι να κάνουν point εκεί και να ενοποιούνται οι συλλογές αυτόματα. Μετά, πώς θα καλυτερεύσουμε την ποιότητα των μεταδεδομένων με το συμμασολογικό εμπλουτισμό. Είναι μια διαδικασία δύσκολη γενικά και είναι και μια διαδικασία χειροκίνητη. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που θα αναφερθούμε που μπορούν να την κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά γενικά με το που ακούμε τουλάχιστον εμείς η τεχνική semantic enrichment, ή συμμασολογικός εμπλουτισμός, με τη μία μας έρχονται μοντέλα δεδομένων στο μυαλό μας ή μοντέλα ανταλλαγής δεδομένων όπως είναι η XML, η RDF, τα linked open data, η θησαυρή, τα URIs, το SCOS, όλα αυτά. Πολλές τεχνολογίες μπλέκονται για να κάνουμε αυτόν τον συμμασολογικό εμπλουτισμό. Πολλά εργαλεία, δεν θα αναφερθώ τώρα γιατί τα περισσότερα μπορεί να μην τα ξέρετε. Πάντως αυτό που πρέπει να σας μείνει ότι είναι μια χειροκίνητη διαδικασία. Υπάρχουν όμως κάποιοι τρόποι, τώρα καινούργοι, με κάποιες τεχνολογίες εχμής όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα η μηχανική μάθηση, που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία πιο αυτόματη και να εμπλουτίσουμε τα μεταδεδομένα μας με έναν αυτόματο τρόπο. Δεν είναι σούπερ όριμες αυτές τις τεχνολογίες ακόμα, αλλά με έναν ημιαυτόματο τρόπο, δηλαδή να μπει και ο άνθρωπος μέσα στον κύκλο, το human in the loop, όπως το λέμε στα αγγλικά, μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε η μηχανή να βγάζει κάποια αποτελέσματα και ο άνθρωπος μετά να λέει σωστό, λάθος, έτσι ώστε και να παίρνουμε τα σωστά αποτελέσματα, αλλά και να δίνουμε feedback στη μηχανή για να εκπαιδεύεται καλύτερα για την επόμενη φορά, γιατί θα ξέρει που έκανε λάθος, που έκανε σωστό, και με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύεται καλύτερα και την επόμενη φορά θα βγάλει καλύτερα αποτελέσματα κτλ. Άρα, έχουμε τη μηχανική μάθηση που θα σας πω πολύ γρήγορα ότι είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί δεδομένα, πολλά δεδομένα όμως, θέλουμε πάρα πολλά δεδομένα, με τα οποία εκπαιδεύεται ένα συνήθως νευρονικό δίκτυο και παίρνει κάποιες αποφάσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές τεχνολογίες στην περιοχή του ψηφιακού πολιτισμού, όπως είναι η επεξεργασία του φυσικού λόγου, το Natural Language Processing, όπως είναι να αναγνωρίζει αντικείμενα σε φωτογραφίες, να βρίσκει αυτοκίνητα, να βρίσκει ανθρώπους κτλ. Ή να κάνει αυτόματη μετάφραση. Πολύ σημαντική διαδικασία. Είμαστε στην Ευρώπη, δεν είμαστε στην Αμερική, υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες. Κάτι που στην Αμερική το έχουν λυμένο, εδώ πέρα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ. Εδώ στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, τα ξέρετε αυτά, είναι ένα εμπόδιο πάρα πολύ μεγάλο. Που και αυτό μπορεί να λυθεί με αυτές τις τεχνολογίες. Άρα, αυτή είναι μια οπτική απεικόνιση των ευρωνικών δικτύων. Το ξέρω, σας φαίνεται κάπως περίεργο. Μας εξετάζουν αυτά. Αλλά αυτό είναι οι νευρώνες που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους, που παίρνουν μια είσοδο. Υπάρχουν τα βάρη που είναι όλες οι συνδέσεις μεταξύ τους. Προσπαθούμε με μια διαδικασία μάθησης, όπου τη λέμε επιβλεπόμενη μάθηση, supervised learning, και τη λέμε επιβλεπόμενη γιατί έχουμε τα δεδομένα εκπαίδευσης και ξέρουμε ποια είναι η είσοδος και ποια είναι η έξοδος, γι' αυτό και λέγεται επιβλεπόμενη. Άρα με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα δίκτυο και να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν, βέβαια, αυτό που λέμε τώρα στους φορείς, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα συνέδριο της Europeana, αυτό που προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τους φορείς που έχουν περιεχόμενο, είναι να μας δώσουν δεδομένα να εκπαιδεύσουμε τέτοιου είδους δίκτυα. Θέλουμε δεδομένα, δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, δηλαδή γνωρίζουμε ποια είναι η είσοδος και ποια είναι και η έξοδος. Δηλαδή, έχουμε δεδομένα που θέλουμε να βρούμε αυτοκίνητα. Π.χ. άρα μας δίνουν δεδομένα που σε κάποια υπάρχει το αυτοκίνητο και μας λένε σε ποιο και σε κάποια όχι. Άρα, προσπαθούμε να βρούμε δεδομένα. Είναι μια διαδικασία που επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος. Άρα, εδώ πέρα είναι που έρχεται το crowdsourcing και λέμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την ευφυΐα του ανθρώπου με την ευφυΐα των μηχανών και να παράγουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι μόνο με το ένα. Άρα, υπάρχει το crowdsourcing, το οποίο συνδυάζει το machine και το human intelligence, που μπορούμε να παράγουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, βάζοντας και τους ανθρώπους σε αυτό το κύκλο, αυτό που σας περιέγραψα πριν. Και θα μπω πολύ γρήγορα σε δύο έργα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που συμμετέχουμε στην Ευρώπη. Το ένα είναι το οποίο διοργανώνει τέτοιες καμπάνιες crowdsourcing, που καλούμε κόσμο, έχουμε υλικό που έχουμε παράγει με αυτές τις μηχανές αποτελέσματα και καλούμε τον κόσμο να επικυρώσει τα αποτελέσματα. Αυτό είναι, είναι στο πλαίσιο του ενός έργου που λέγεται European Fashion, που είναι για υλικό που έχει σχέση με μόδα και προσπαθούμε να βρούμε το dominant color, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στον χώρο της μόδας συνήθως ψάχνουν ρούχα που είναι κόκκινα, άρα τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, το χρώμα. Άρα προσπαθούμε να βάλουμε, έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα που ο κόσμος επικυρώνει τα αποτελέσματα ή μπορεί να βάζει γεωγραφικές περιγραφές, να λέει ποια πόλη εμφανίζεται στη φωτογραφία που βλέπουμε. Και θα τελειώσω και με ένα, ακόμα μισό λεπτό, ένα άλλο έργο που λέγεται Καλίντοσκοπ, το οποίο είναι για φωτογραφίες της δεκαετίας του 50 και πώς η Ευρώπη απεικονίζεται μέσω αυτών των φωτογραφιών, κυρίως να δούμε τη διαφορά μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, διότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα το 50 στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη. Στη Δυτική ήταν μια χαρούμενη κατάσταση, στην Ανατολική ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προσπαθούμε με αυτόματο τρόπο να καταλάβουμε ποιες εικόνες ανήκουν σε αυτή τη δεκαετία. Άρα έχουμε εκπαιδεύσει ένα δίκτυο, έχουμε βγάλει κάποια concepts, έχουμε συγκεντρώσει με το consortium κάποια concepts, το οποίο έχουμε εκπαιδεύσει ένα δίκτυο και προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε με αυτόματο τρόπο αυτές τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ πολύ.